centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι γίνεται ρε Νίκο? Τι να γίνει, καλά, προσπαθούμε. Δεν είσαι εσύ ο συνταξιούχος, αλλά... Όχι, όχι. Θα μας πεις τώρα, γιατί προσέξτε λίγο, θέλω να ακούσουν αυτά που θα πούμε με τον Νίκο οι συνταξιούχοι του νομού μας, που παίρνουν κυρίως αναδρομικά. Τι συνέβη, Νίκο? Λοιπόν, έχει ένα τεταρτάκι που πήρανε τηλέφωνο. Ναι. Είπαν ότι είναι... Σε συνταξιούχο. Ναι, ναι. Ναι. Είπαν ότι είναι υπάλληλος της Εθνικής Τραπέζης. Μάλιστα. Είπανε και προφανώς όνομα. Τώρα, ναι, κομψότατα και τα λοιπά και πολύ ευγενικά. Ναι, ναι. Ενημέρωσαν το άτομο ότι ήρθε η επιστροφή αναδρομικά, ναι, της σύνταξης. Όσα λεφτά? Αρκετά μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Αναφέρουν μεγάλο ποσό για να γίνουν πολύ δελεστικοί. Ναι, ναι, έτσι. Ήταν αρκετά μεγάλο το ποσό. Ναι. Ζήτησαν αναλυτικά πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή τι ζητάνε? Ζητάνε όνομα, τυπώνυμα, φημί και τα λοιπά. Ο ευγενικός αυτός κύριος, μάλιστα. Βέβαια, ζητάει αριθμό κινητού, mm-hmm, για να πάρουν τηλέφωνο τον πελάτη, mm-hmm, με την πρόφαση ότι θα χρειαστούν αρκετά στοιχεία, γιατί λίγη σήμερα, λόγω κορονοϊού, έχει έρθει το χαρτί για τα αναδρομικά. Μάλιστα. Αλλά επειδή λίγη σήμερα και δεν θα προλάβει λόγω κορονοϊού να πάρει το χαρτί και θα φύγουν πίσω τα λεφτά. Είναι καινούργιο αυτό, έρχονται και φεύγουν. Έρχονται τα λεφτά, αυτό κανονικό. Άμα ξέρεις εσύ, τα λεφτά έρχονται, μπαίνουν στον λογαριασμό, αλλά μετά αν δεν τα πάρεις σήμερα, όπως σου λέει αυτός ο ευγενικός κύριος στο τηλέφωνο, φεύγουν πάλι. Ναι. Ναι. Και ζητάνε αναλυτικά πάρα πολλά στοιχεία. Σε ζητάνε και λεφτά, μήπως του ζητάνε για να μην φύγουν τα λεφτά, κάποια λεφτά, να μπουν σε λογαριασμό. Στην επόμενη επικοινωνία, γιατί του το ξέκοψε το δικό μου το άτομο, ότι δεν ενδιαφέρομαι. Μάλιστα. Και να ξεμπερδεύει κουβέντα. Νίκο μου, για να βοηθήσουμε όλο το δυνατόν περισσότερο, έχεις ειδοποιήσει ήδη και την αστυνομία? Ναι, ήδη μιλήσαμε με το τμήμα της ασφάλειας. Μπράβο. Γιατί έδωσα και τον αριθμό του κινητού που πήρανε. Α, ήταν τόσο πιστική που έδωσαν και αριθμό κινητού ακόμα, έτσι? Όχι, φαίνονταν από την αναγνώριση κλήσης. Τώρα, άμα θα πάρουν, άμα έχουν διαφορετικά νούμερα και παίρνουν με διαφορετικούς αριθμούς κάθε φορά, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Απλά λίγο προσοχή, γιατί έχει γίνει. Αγαπητοί μου συνταξιούχοι, προσέξτε, μην πέστε σε καμιά λούμπα. Τα χρήματά σας είναι εκεί, δεν σας τα παίρνει κανένας. Ναι, λόγω κορονοϊού έρχονται και φεύγουν. Μη σας πούν ότι λόγω κορονοϊού έρχονται και φεύγουν και ψαρώσετε. Αγαπητοί μου συνταξιούχοι, μη τυχόν τσιμπήσετε. Τα χρήματά σας είναι εκεί, είναι στο ATM, δεν τα παίρνει κανένας. Είναι δικά σας, καλοφάγωτα. Μην ακούτε κανέναν που μπορεί να σας εξαπατήσει, να σας τα πάρει και μετά θα τα κλαίτε. Μην κλείστε τα τηλέφωνα. Μόλις σας παίρνουν, γιατί κλείστο. Κλείστο και κράτα τον αριθμό και δώσ' τον στην αστυνομία. Έτσι, γιατί είναι λίγο επικίνδυνες οι εποχές για να πάθουν κάποια πλάκα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ εις χαιρετίσματα και περιμένουμε να ακούσουμε τον κύριο Τζιάρα, λέει, και για ποδόσφαιρο και για την Καλυθέα και τα λοιπά. Ποδόσφαιρο την άλλη εβδομάδα που θα βγούμε από το lockdown. Η Καλυθέα, η οποία πρέπει να σας πω ότι δεν μπορεί να παίξει, να συνεχίσει το πρωτάθλημα, διότι ούτε ομάδα εδώ μπορεί να έρθει, ούτε η Καλυθέα μπορεί να πάει εκτός νομού για να παίξει. Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε εμπλέξει ποικιλοτρόπος, Νίκο μου. Ναι, θα πάμε σε εμβόλυμη αγωνιστική και υπολογίζω ότι καλώς εγώ των πραγμάτων θα παίζουμε Τετάρτη Κυριακή μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα μας σκίσουν πάλι. Ωραία. Ήδη αναβλήθηκε το χθεσινό, αναβάλλεται το αυριανό, το μεθαυριανό του κύπελλο Ελλάδος. Και συνεχίζουμε. Και μακάρι τουλάχιστον την άλλη εβδομάδα να βγούμε από το lockdown, οπότε
να έχουμε τουλάχιστον μόνο 3 παιχνίδια εξαναβολής. Με τα κρούσματα που βλέπω κάθε μέρα, το κόβω κομματάκι δύσκολο και πρέπει να πούμε και δεν να επαναλάβουμε. Τώρα που κλειδωθήκαμε, θα πέσουν τα κρούσματα. Να πούμε πάντως ότι για να το επαναλάβουμε μια στιγμή, Νίκο, να το ακούς και εσύ, όπως ανέρθησε ο ίδιος ο κ. Μπαλταγιάννης από τους καλούς γιατρούς μας στο νοσοκομείο, στο Facebook, η παθολογική ουσιαστικά έχει μεταβληθεί σε COVID κλινική. Από εκεί και μετά. Θα δούμε πώς θα πάει πραγματικά το θέμα. Σε ευχαριστούμε, Νίκο, και ελπίζω να σ' άκουσαν σήμερα. Ναι. Ελπίζω να σ' άκουσαν σήμερα γι' αυτό που. Ναι, λίγο προσοχή. Προσοχή, γιατί... συνταξιούχοι μου, προσοχή. Μη σας φάνε τα λεφτά, και είναι πολλά. Προσοχή. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Απατεώνες είναι παντού. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.